Θα συνομιλήσουμε με τον βιολόγο, διδάκτορα της περιβαλλοντολογικής και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και άνθρωπο με τον οποίο συχνά πυκνά έχουμε, ξεκινώντας, θυμάστε, από τις μεταλλάξεις, θα το θυμίζω αυτό. Η πρώτη κουβέντα που κάναμε για μεταλλάξεις, ανύποπτο, δεν υπήρχαν ούτε βρετανικά, ούτε νοτιοαφρικανικά, ούτε βραζιλιάνικα, υπήρχαν όμως στα Μινκ. Και γιατί λέω υπήρχαν στα Μινκ? Γιατί βγήκε το πόρισμα, το πρώτο πόρισμα, στον Μποϊ, για το τι συνέβη στη Γιουχάν, που τώρα δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς από αυτό που βγήκε. Πάντως, σενάρια ασήμαντα διασυζήτηση τα περί εργαστηρίου. Όμως φαίνεται να απενοχοποιείται, και μας το είχε πει ο κύριος Λύκος αυτό, και οι νυχτερίδες και αράχνες και ο Παγκολίνος. Και μήπως τελικά το Μινκ Βιζόν είναι και εδώ το κλειδί? Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής, επειδή σας άκουσα με προσοχή. Ότι σας είχα πει την εξής χαρακτηριστική φράση, ότι όταν ο ιός κυκλοφορεί μέσα σε έναν πληθυσμό, είχαμε μιλήσει τότε για τα Μινκ, έχει μεγαλύτερη γενετική ποικιλία και άρα μεγαλύτερο εξελικτικό περιθώριο. Και έρχεται σήμερα ο ECDC, ο Ευρωπαϊκός, προκειμένου να πει: κοιτάξτε, ότι ψάχνουμε να βρούμε κατά πόσον μπορεί ο ιός να μεταπηδά από τα ζώα στον άνθρωπο και από τον άνθρωπο στα ζώα. Από τον άνθρωπο στα ζώα, μάλλον ξέρουμε ότι γίνεται. Αλλά κατά πόσον μπορεί να μεταπηδά, κυρίως από πρωτεύοντα, από τα ζώα στον άνθρωπο. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε πότε παρατηρήθηκε η πρώτη μετάλλαξη στον άνθρωπο, για την οποία βέβαια δεν είχε μιλήσει κανείς? 20 Φεβρουαρίου του 2020 ήταν στη Μαλαισία η μετάλλαξη D614G, η οποία έλεγε ότι έχει πιο βαριά συμπτώματα. Από το Φεβρουάριο του 20, ένα χρόνο από πίσω. Από το Φεβρουάριο του 20, γιατί ακριβώς, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Επειδή μιλάμε για επιδημιολογική επιτήρηση και στην εκπομπή σας έχω αναφερθεί επισταμμένος ότι πρέπει να γίνεται και τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Δεν μιλάει όμως κανείς για τη γονιδιωματική επιτήρηση, το λεγόμενο sequencing. Δηλαδή την αλληλούχηση πολλών ιικών γονιδιωμάτων. Υπάρχει μια βάση δεδομένων, δημόσια βάση δεδομένων, όπου όλοι οι ερευνητές, μοριακοί βιολόγοι κυρίως, δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους. Είναι η λεγόμενη GISAID. Η οποία τι λέει? Επαναλάβετε το, γιατί τώρα που σας ακούν κάποιοι μπορεί να θέλουν να ανατρέξουν. GISAID. Λοιπόν, ο ίδιος ο ECDC λέει τι? Ότι πρέπει να έχουμε γονιδιακή αλληλούχηση στο 5-10% των θετικών δειγμάτων που παίρνουμε. Για να δούμε δηλαδή, υπάρχουν μεταλλάξεις, δεν υπάρχουν. Στην Ισλανδία, βέβαια είναι μικρό κράτος, έχουν αναλύσει όλα τα θετικά δείγματα. Στην Ελλάδα κάνουμε μόνο το 0,5%. Με αυτό το 0,5% βγάζουμε ότι υπάρχουν 230 δείγματα από την Βρετανική παραλλαγή του Β1-1-7 και ότι έχουμε γύρω στα 3-4 από την Νότιο-Αφρικανική Β1-3-51. Άρα στην πραγματικότητα την τύφλα μας ξέρουμε για το τι έχουμε. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας πω, που δεν το λένε πολύ. Στη Βρετανία, όπου λέμε ότι έχουμε έξαρση της παραλλαγής Νότιας Αγγλίας, που είναι πιο μεταδοτική και μία σειρά από τέτοιου είδους θέματα, έχουν κάνει μέχρι τώρα 165.000 αλληλουχήσεις. Στη ΣΥΠΑ έχουν κάνει 74.000. Να γιατί εκεί δεν έχουν πολλές παραλλαγές που τώρα τις βρίσκουν. Στη Γερμανία έχουν κάνει 3.500, όσα κάνει δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία σε μία μέρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή όσο ψάχνω βρίσκω. Αν δεν ψάχνω δεν θα βρω τίποτα. Άρα μου λέτε ότι οι μεταλλάξεις μάλλον είναι μια καθημερινότητα. Απλά. Βεβαίως. Μάλιστα. Ξέρετε πόσες μεταλλάξεις έχουν γίνει μέχρι τώρα στον κορονοϊό? Σύμφωνα με αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή αυτή τη βάση δεδομένων της ΕΣΕΠ, 2,58 εκατομμύρια μεταλλάξεις. 2,58 εκατομμύρια μεταλλάξεις. Εκ των οποίων το 39% είναι συνώνυμες ή σιωπηλές. Τι εννοούμε? Ότι δεν έχουμε αλλαγές σε αμινοξέα, άρα δεν αλλάζουν τα νοσολογικά χαρακτηριστικά. Το 51% αλλάζουν τα αμινοξέα. Και αυτά τα παίρνουμε από αντισώματα που παίρνουμε από αίμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Johnson & Johnson βρέθηκε ότι η αποτελεσματικότητά της ό,τι αφορά την πρόληψη μέτριας ή σοβαρής νόσου στην Αφρική είναι 57%. Ενώ στη ΣΥΠΑ είναι 72%. Τι σημαίνει? Σημαίνει προφανώς ότι επειδή εκεί υπάρχει παραλλαγή. Θα επιστρέψω στις μεταλλάξεις. Πείτε μου λιγάκι εσείς πώς το είδατε αυτό το πόρισμα του ΠΟΗ. Έρχεται πιο κοντά σε αυτό που μας είχατε πει
ότι μη σπέβδουμε να ενοχοποιήσουμε νυχτερίδες και, και αράχνες που λέω εγώ και παγκολίνους. Επειδή είδα και κάτι ότι μεταδίδεται από κατεψυγμένα. Ναι, ακούστηκε και αυτό ότι... ναι. Εντάξει, αυτό δεν το θεωρώ πολύ όχι σοβαρό. Νομίζω ότι δεν στέκει πάρα πολύ. Εγώ σας λέω και πάλι, επαναλαμβάνω, ότι πιστεύω ότι η διεπαφή του ανθρώπου, κυρίως με πρωτεύοντα φυλαστικά, και η μείωση της βιοπικιλότητας, ναι, δηλαδή ότι καταστρέφουμε ενδιαιτήματα των ζώων, φέρνει τα ζώα πιο κοντά με τον άνθρωπο. Αποτέλεσμα είναι ότι διάφοροι μικροοργανισμοί, οι οποίοι συμβιώνουν, δηλαδή χωρίς να τους καταστρέφουν με τα ζώα, τους οποίους γνωρίζουμε την κατάσταση και τη φυσιολογία του, μόνο στο 3% από αυτούς, μόνο το 3% αυτού του οργανισμού που συμβιώνουν με τα ζώα γνωρίζουμε, αυτοί λοιπόν οι οργανισμοί αρχίζουν λόγω πίεσης, δημιουργούμε δηλαδή μεγαλύτερη εξελικτική πίεση και αυτοί με κάποιο τρόπο, μέσω ενός ενδιάμεσου ξενιστή, μεταφέρονται στον άνθρωπο. Αυτό δεν τα λέω εγώ. Αυτά έχουν δημοσιευτεί στο Nature από το 2012. Όπως και τότε κρούανε τον κόδωνα, έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι, παιδιά, προσέξτε σχετικά με την ενδιαιτήματα, ένα, και δεύτερον, θωρακίστε δημόσια συστήματα υγείας σε όλες τις βαθμίδες. Άρα ξαναμπαίνουμε στις πολιτικές επιλογές που κάνεις. Βεβαίως. Ναι. Μα είδατε και χθες τι έγινε. Θα έρθω. Μισό λεπτό. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Είμαι, λέει, από την περιοχή της Βιωτίας, κύριε Λυκό. Όπα, κοντά σας. Λοιπόν, ναι, επειδή εδώ γίνεται του αιωλικού πάρκου το ανάγνωσμα, δεν έχει αλλάξει τα ενδιαιτήματα της βιοεπικιλότητας μέχρι και αγριογούρου να... Ακούστε, είναι... το ερώτημα. Μέχρι και αγριογούρου να μπαίνουν στη Θήβα και τη Λιβαδιά, λέει, που κάποτε αυτά τα έβρισκε στην Πίνδο. Κάτι δεν λέει αυτό. Στην εκπομπή σας, νομίζω την προηγούμενη φορά, είχα μιλήσει γι' αυτό. Ότι όταν έχουμε βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολλές εκτάσεις παρθένας γης, βουνά κτλ. Άρα, αποψηλώνοντάς τα αυτά, καταρχήν δημιουργούμε παράγοντες γεωγραφικής απομόνωσης σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς που βιώνουν εκεί, που χρησιμοποιούν αυτά τα ενδιαιτήματα, και παράλληλα, πέρα από τις άλλες φυσικές καταστροφές, έχουμε μεγαλύτερη διαπαφή των οργανισμών αυτών που ζουν εκεί με τον άνθρωπο. Είναι λογικό αυτό. Βλέπετε, τελευταία έχουμε δει αρκούδες, για παράδειγμα, να κυκλοφορούν στους δρόμους. Βλέπουμε αλεπούδες. Οι οποίες τι γίνεται, σιγά σιγά όταν μειώνονται οι τροφές, αυτά τα ζώα θα αναγκαστούν να μπουν μέσα στα ημιαστικά κέντρα προκειμένου να βρουν τροφή. Αλλά αυτά τα ζώα μεταφέρουν μαζί τους και διάφορους μικροοργανισμούς, ιούς κτλ. Και έρχονται σε επαφή, που θα έρθουν αναπόφευκτα σε επαφή με τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βιώνουμε στην εποχή μας. Δηλαδή, πρώτον είναι η κλιματική κρίση, η οποία είναι η κλιματική κρίση και οι πανδημίες. Που η κλιματική κρίση και οι πανδημίες ξεκινάνε από την κρίση, τη μείωση της βιοπικιλότητας. Γι' αυτό τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, χτυπάει καμπανάκι και λέει: προσέξτε, θα έχουμε και άλλες πανδημίες στο μέλλον, αν δεν διορθώσουμε αυτό το πράγμα, αν δεν αποκαταστήσουμε τα δάση μας, αν δεν αποκαταστήσουμε τελικά τα φυσικά οικοσυστήματα. Γιατί η υγιή φυσικά οικοσυστήματα σημαίνει δημόσια υγεία για τον άνθρωπο και σημαίνει, θα πω και κάτι άλλο, και υγιή οικονομία. Πάμε τώρα στις μεταλλάξεις, με βάση και το προηγούμενο σκεπτικό, και επειδή ξέρετε ότι έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση και στην πατρίδα μας και αλλαχού και σε σχέση με τα εμβόλια, εδώ εμείς τι πρέπει να κρατήσουμε με αυτά τα εκατομμύρια των μεταλλάξεων που περιγράψατε αρχικώς? Είπατε όμως ποια είναι αυτά που ενδιαφέρουν ως νέα στελέχη. Τι πρέπει να καταλάβουμε? Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Σας λέω τώρα από σύμφωνα στις σκέψεις του ECDC. Λοιπόν, υπάρχει ένα απεσιόδοξο σενάριο, το οποίο λέει ότι τα εμβόλια δημιουργούν εξελικτική πίεση στον ιό, ώστε αυτός να μεταλλάσσεται και να γίνεται πιο μεταδοτικός και πιο ισχυρός, και ειδικά όταν τα εμβόλια δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, που σημαίνει ότι πολλά άτομα ξεφεύγουν, διότι τι, χρησιμοποιεί γενετικό ρεζερβουάρ ο ιός. Τον πιέζεις, έχει γενετικό ρεζερβουάρ όταν έχει μολύνει το 20-25% ίσως και παραπάνω του πληθυσμού, οπότε αρχίζει και να συνδυάζεται. Και προσπαθεί να επιλέξει εκείνη τη μετάλλαξη η οποία θα είναι πιο βολική για αυτόν. Δηλαδή να πολλαπλασιάζεται μέσα στον ξενιστή του. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Υπάρχει όμως και ένα αισιόδοξο σενάριο, το οποίο λέει το εξής. Για παράδειγμα, στο Caroline Institute έχουν βρεθεί άτομα με ανοσία, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αντισώματα. Διότι έχουμε πέσει όλοι πάνω στα αντισώματα. Τα αντισώματα είναι μόνο ένα συστατικό της ανοσολογικής προστασίας. Το βασικό συστατικό είναι τα κύτταρα μνήμης, τα λευκοκύτταρα TAF. Και στο Caroline Institute αποδείχτηκε ότι αυτοί που είχαν ανοσία ήταν αυτοί που είχαν ενεργοποιήσει αυτά τα κύτταρα μνήμης. Και φαίνεται ότι οι μεταλλάξεις δεν επηρεάζουν αυτά τα κύτταρα μνήμης. Με τη διαφορά βέβαια ότι δεν έχουμε κάνει αρκετές έρευνες για αυτά τα. Γιατί οι έρευνες αυτές είναι και πιο χρονοβόρες και πιο κοστοβόρες. Ενώ τα αντισώματα είναι πάρα πολύ εύκολα.
Ήδη τώρα μιλάνε ότι θα βγάλουν εμβόλια της λεγόμενης δεύτερης γενιάς. Γιατί καλά. Έχουν δημιουργήσει τεχνολογικές πλατφόρμες. Καλά, καλά, κύριε Λυκό, αφήστε να προχωρήσουν τις πρώτες γενιάς. Γιατί εδώ... Αυτοενισχυόμενα εμβόλια τεχνολογικά αυτοενισχυόμενου RNA. Εδώ δεν μπορούμε να διαθέσουμε τις πρώτες γενιάς. Άρα λέτε ότι εδώ είναι η ζυγαριά. Και πότε πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα μας δείξει ποιο από τα δύο σενάρια γέρνει πλάστικα, να το πω έτσι. Πιστεύω και η Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή τώρα βλέπω ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν προχωρήσει και αυτοί στους εμβολιασμούς, αλλά ήδη βλέπω ότι ξεκινούν να κάνουν τεστ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή το κινέζικο μοντέλο. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε τους Κινέζους. Και θέλετε να σας πω κάτι για τους Κινέζους, το οποίο δεν το έχει πει κανένας. Και αυτό θα σας το πω σύμφωνα με αποτελέσματα, ναι. Τα οποία μας έδειξαν το John Hopkins στο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. δηλαδή αμερικανικό, για να καταλάβετε, το οποίο έκανε ένα case study γιατί πέτυχαν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι, τουλάχιστον με αυτά που μας δίνουν μέχρι στιγμής, έχουν 4.700 νεκρούς. Εμείς έχουμε 6.000, αν δεν κάνω λάθος. 6.020, ναι. Μπράβο, ναι. Παρακολουθώ γιατί καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι κάνανε οι Κινέζοι, λοιπόν. Καταρχήν έδωσαν έμφαση στο κλείσιμο των εργοστασίων. Στο κλείσιμο των εργοστασίων, που εμείς δεν κάνουμε ούτε καν τεστ στα εργοστάσια. Η Χαλκίδα προφανώς κόλλησε και από εποχιακά εργαζόμενους στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και από εργοστάσια. Και δεύτερον, αναβάθμιση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έκλεισε σύνορα, έκανε άπειρα τεστ, τα οποία θα έκανε κάθε 48 ώρες. Προσέξτε, κάθε 48 ώρες. Άνοιξαν νοσοκομεία ειδικά για COVID. Δεν είναι ότι δεν είχε εκείνα νοσοκομεία. 13 νέα νοσοκομεία, ειδικά για COVID, για να μην επιβαρύνει τα άλλα νοσοκομεία. Και φυσικά προσέλαβε προσωπικό και έδωσε και έμφαση σε πρώιμες θεραπείες, κατά κάποιο τρόπο παραδοσιακές. Όπως για παράδειγμα, μιλάμε εμείς την κολχικίνη, την οποία την παίρνουμε από τον Κρόκο, Κοζάνης. 1500 π.Χ. το γνωρίζανε. Από το 1500 π.Χ. το γνωρίζανε αυτό το φάρμακο. Το είχαν και ως δηλητήριο και ως φάρμακο. Αυτό κάνανε οι Κινέζοι και το λέει το John Hopkins University. Όχι η Κίνα, mm-hmm. για να ευλογεί τα γένια της. Αυτό λοιπόν που δεν κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ πέρα τι κάνουμε. Ξέρετε, μου θυμίζει ένα παλιό ρητό που λέει ότι τρέλα είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και κάθε φορά να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Κάνουμε δηλαδή εδώ lockdown μπαμπούσκα. Βγαίνει το ένα lockdown και από μέσα υπάρχει και άλλο lockdown. Και το ανοίγεις και αυτό το lockdown και από μέσα υπάρχει και άλλο lockdown. Μ' άρεσε η διατύπωση. Lockdown μπαμπούσκα. Νέα έκφραση αυτή. Μπορεί να γίνει και εμάς. Δεν ξέρω. Άρα για τις μεταλλάξεις, πού καταλήγουμε για την ώρα, το τονίζω, για την ώρα. Πού καταλήγουμε. Για την ώρα καταλήγουμε ότι μεταλλάξεις ούτως ή άλλως θα υπάρχουν. Πρέπει να δούμε να οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα φάρμακα στη φαρέτρα μας. Κανονικά τώρα έπρεπε πιο πολύ να έχουμε δώσει έμφαση στα φάρμακα. Μισό, θα έρθω στα φάρμακα. Πείτε μου για τις μεταλλάξεις σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πού κλείνετε σε αυτή τη φάση, έτσι, το εξηγώ. Γιατί... Πιστεύω ότι οι μεταλλάξεις, σας λέω και πάλι, ότι δεν αποκλείω να εμφανιστούν εδώ πέρα και ίσως να επικρατήσει και το νότιο-αφρικανικό στέλεχος, για παράδειγμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι οπωσδήποτε το κλειδί. Το κλειδί στην όλη ιστορία είναι η σωστή επιδημιολογική επιτήρηση. Προκειμένου να μπορούμε να εχνηλατούμε και να απομονώνουμε άτομα. Αυτό σημαίνει και, και η γονιδιωματική επιτήρηση. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε και επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση, προκειμένου να βρίσκουμε οι θετικοί έχουν αυτές τις μεταλλάξεις, τι είδους είναι αυτές οι μεταλλάξεις. Και συνεχεία τους να τους εχνηλατούμε, να τους βρίσκουμε και να τους απομονώνουμε. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με οριζόντιες μορφές. Μάλιστα. Όπου εκλαμβάνουμε όλους. Ως να είναι άρρωστοι. Μπορεί αυτές οι μεταλλάξεις να πιάνουν πιο εύκολα τα παιδιά, ρωτάει εδώ ακροατής. Γρήγορες απαντήσεις θα μου δώσετε τώρα. Βεβαίως. Μάλιστα. Μάλιστα, όχι πιάνουν πιο εύκολα τα παιδιά. Τα παιδιά μεταδίδουν και από 2-7 φορές περισσότερο. Μάλιστα. Την όσο. Άλλος εδώ. Μήπως, κύριε Λύκο, γρήγορες απαντήσεις δώστε μου, σας παρακαλώ, για να πάμε μετά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μπορείτε, κύριε Λύκο, αν γνωρίζετε, λέει, να μου πείτε με βάση αυτό που είπε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών προχθές. Ως προς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ότι δηλαδή μειώνουν την νόσο, εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά νόσου, αλλά δεν μας είπε τίποτα για τη λίμωξη. Αυτό δεν είναι θέμα.
Είναι ένα θέμα, πιστεύω ότι μειώνουν και την λίμωξη. Δηλαδή, ουσιαστικά μας ενδιαφέρουν τα μέτρα και σοβαρά, να μην πεθαίνει ο κόσμος, αλλά και να μειώνουν και τα συμπτώματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα, αλλά όχι η αποτελεσματικότητα αυτή που είχαμε στην αρχή στο μυαλό μας, την εργαστηριακή, δηλαδή 94-95% κτλ. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο χαμηλή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μόνο θεματικά. Μόνο με εμβόλια, προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα. Γρηγόρης, κύριε Λύκο, μήπως είναι πιο σημαντικό η φυσική ανοσία ενός οργανισμού που έτσι δημιουργεί και μνήμη και την οποία χάνουν αυτή τη στιγμή τα μικρά παιδιά, δεν συζητάω λέει για τους μεγαλύτερους, και μήπως αυτό το σμίξιμο φυσικής ανοσίας και εμβολιαστικής ανοσίας θα είναι το τείχος ανοσίας κοινωνίας, γιατί ξεφανιστεί λέει η κουβέντα για τη φυσική ανοσία. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν μολυνθεί περίπου το 25% με 30%. Να έχει μολυνθεί το 30% του πληθυσμού. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε κάτι για τη φυσική ανοσία. Και αυτό είναι κάτι που πάλι έχει υποθεί. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, αυτός ο αέρωτος εχθρός, πώς φτιάχνεις όπλα για να τον πολεμήσεις. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις ποια είναι η φυσική ανοσία, πόσο διαρκεί, πώς θα πας εσύ να κάνεις εμβολιαστική ανοσία. Υπάρχει βέβαια το παράδειγμα της Σουηδίας, που έχει αρκετούς νεκρούς. Βέβαια εκεί είναι και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι έχει πάρα πολλά γεροκομεία, γερασμένος πληθυσμός κτλ. Έχει παραπάνω νεκρούς από ότι η Ελλάδα, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έκλεισε την οικονομία της. Εδώ είναι το στοίχημα των χωρών αυτή τη στιγμή. Ποιος θα βγει πρώτος στο ξέφωτο. Δηλαδή η Ουγγαρία, η άποψή μου είναι, γι' αυτό έπαιξε μόνη της, ενώ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε και εμβόλιο και πήρε και ρώσικο εμβόλιο και πήρε και αντισώματα. Αυτός που θα βγει πρώτος από το τούνελ, στο ξέφωτο, οικονομικά μιλάμε, είναι αυτός που θα επικρατήσει την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και αυτό κάνει και το Ισραήλ κιόλας. Άλλο ερώτημα. Επειδή είπε λέει ο κύριος Λύκος πριν από λίγο ότι χρειάζεται μια γονιδιακή παρατήρηση μεταλλάξης και όχι μια απλή παρατήρηση. Άρα, και ναι, άρα εδώ δεν είναι ένα θέμα λέει ποιος αναλύει τα περίφημα τεστ PCR μοριακή γενετιστές βιολόγοι ή μικροβιολόγοι έτσι απλώς όπως έμαθε ο καθένας και δεν εδώ υπάρχει μισό και δεν υπάρχει λέει και θέμα με τους κύκλους αυτών των τεστ 40 κύκλοι μάθαμε όλοι λέει όσο περισσότεροι στο τέλος και ένα ανενεργό υπόλοιμα θα το πιάσουν. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι καταρχήν ότι σύμφωνα με τον Μπόι φαίνεται ότι το 1/3 των τεστ είναι ψευδώς θετικά. Και αυτό αν έχουν γίνει όλα τέλεια, δηλαδή θετικές συνθήκες δειγματοληψίας, εξέταση κτλ. Και με βάση αυτά τα στοιχεία πάμε σε lockdown. Ο Πόη μας λέει ότι παιδιά προσέξτε γιατί υπάρχουν πολλά ψευδώς θετικά κρούσματα, περιστατικά. Σε ένα PCR test μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε η επικράτηση της νόσου, δηλαδή ο αριθμός των νοσούντων που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε σχέση όμως με τα ψευδώς θετικά. Αλλά μας ενδιαφέρει και ένας άλλος παράγοντας, η θετική προγνωστική αξία. Δηλαδή η πιθανότητα ενός ατόμου που βγήκε θετικός να έχει πράγματι την ασθένεια για την οποία εξετάζεται μέσω του PCR test. Ωστόσο, ο ΕΟΔΙ όμως από την άλλη πλευρά δεν μας λέει πώς είναι η ασυμπτωματική κάθε φορά που βρίσκει. Ποιο είναι το ποσοστό θετικών με PCR και το ποσοστό με τεστ αντιγόνων. Πόσα είναι μοναδικά και μη επαναλαμβανόμενα σε ένα άτομο. Γιατί πολλοί κάνουν και δύο και τρεις φορές. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Πόσους κύκλους στην αντίδραση PCR. Γιατί η κύκλη στην αντίδραση είναι αντιστρόφως ανάλογη του υλικού φορτίου που βρίσκεις. Δηλαδή μπορεί και εσύ να έχεις σκοτώσει τον ιό και το PCR να βρίσκει θράσματα αυτού του γενετικού υλικού του ιού, του RNA. Ενώ αν έχω λιγότερους κύκλους θα πιάσει το πικ του ειδικού μου υλικού φορτίου. Μάλιστα. Ακριβώς. Θα είναι σαφές. Μεγαλύτερο υλικό φορτίο που λογικά θα πρέπει να είναι ο ιός ο ίδιος, όχι ο σκοτωμένος. Μάλιστα. Γι' αυτό είπατε αντιστρόφως ανάλογη. Μια χαρά το εξηγήσατε. Πάω παρακάτω. Λέει ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο. Σύμφωνα με ένα άρθρο του Science, αν δεν κάνω λάθος, το πέρασμα του ιού 6 φορές σε ποντίκια είναι η πιο σημαντική μετάλλαξη, είναι η 501Y, τη Ροσίνη. Δεν το ξέρω, το έχετε ακούσει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Άλλος. Εδώ. Θέλω να απαντήσετε γιατί. Τι ήθελε να ρωτήσει ο φίλος. Ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, μάλλον τη μετάλλαξη. Ξέρω εγώ. Μιχάλης, τώρα ανακαλύψανε λέει τις μεταλλάξεις. Μήπως χρησιμοποιούν και λόγω άγνοιας του περισσότερου κόσμου, ώστε να φοβίζουν περισσότερο τον κόσμο πετυχαίνοντας τον εμβολιασμό περισσότερων ανθρώπων, αν και εμβόλια δεν έχουμε. Και ρωτήστε τον κύριο Λύκο, είναι όντως τόσο θανατηφόρος ο ιός όπως το αφήγημα λέει από την αρχή, ώστε να παίρνονται τέτοια μέτρα συνέχεια? Κάθε φορά μας λένε όταν θέλουν να παρατείνουν τα μέτρα, οι επόμενες 15 μέρες, οι 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες. Έλεος λέει πια με αυτό το κρίσιμες.
η θνητότητα είναι 0,15%. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Απλά όσο ανεβαίνουμε για 65 και κάτω. Από 65 και πάνω, όταν έχουν υποκείμενα νομισήματα, μην ξεχνάτε τη δημοσίευση του The Lancet, που έλεγε ότι μιλάμε για μία συνδημία. Δηλαδή, πεθαίνουν από κορονοϊό ή πεθαίνουν με κορονοϊό, να σου το πω και έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας που έχει αυτός ο ιός. Δηλαδή, μπορεί και μολύνει ταυτόχρονα πάρα πολλά άτομα. Οπότε, προσέξτε με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όσο περισσότερο μολύνω, σημαίνει ότι έχω γονιδιακό ρεζερβουάρ. Άρα, σημαίνει ότι εγώ μεταλλάσσομαι ακόμα περισσότερο και μπορεί να υπάρξει και μια μετάλλαξη η οποία να είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και ισχυρή και ίσως και θανατηφόρα. Μπορεί να, ναι, μπορεί να υπάρξει ανάστροφα μετάλλαξη που θα σβήσει σε ένα χρόνο από τώρα. Σίγουρα. Τον ιό, ας πούμε, σίγουρα, να χαθεί σίγουρα, έτσι ξαφνικά. Σίγουρα. Ούτως ή άλλως, αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι ο ιός θέλει να συμβιώνει με τον ξενιστή του, όπως συμβιώνει με τα ζώα. Σωστά. Δεν θέλει να τα σκοτώνει. Άμα οπότε σκοτώνει τον ξενιστή, πάπα και ο ιός μετά. Σωστά. Ακριβώς. Οπότε τι θέλει, θέλει να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας σου ενδεχομένως ένα ήπιο συνάχη. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ζήσουμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Δεν μπορούν να τον εξαφανίσουν τα εμβόλια. Άλλωστε, τα εμβόλια νομίζω το μόνο. Τη μόνη λίμωξη ασθένεια που έχουν εξαφανίσει και ύστερα από νομίζω 200 χρόνια ήταν η ευλογία. Αυτό σου κάνουν ποιότερα τα συμπτώματα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να επιπεδώσουμε την καμπύλη, αν θέλετε. Ο φίλος ο Μιχάλης, ένα χρόνο μετά τον ιό, και επειδή δεν υπάρχουν στην ουσία σοβαρά επιδημιολογικά δεδομένα, ρωτώ, λέει τον κύριο Λύκο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επέλθει φυσική ανοσία σε ένα κομμάτι του πληθυσμού μεγάλο? Είναι σημαντικό. Μα ξέρετε κάτι άλλο που νομίζω εμένα μου δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση? Ότι αυτοί που πάνε να εμβολιαστούν δεν κάνουν τεστ αντισωμάτων. Ούτε πριν από την πρώτη δόση, ούτε και μεταξύ της πρώτης και δεύτερης δόσης. Δηλαδή τους εμβολιάζουμε όλους. Αν εγώ έχω μολυνθεί, για παράδειγμα, από τον ιό και έχω φυσική ανοσία, και ξέρω και περίπτωση δημοσιογράφου, φίλου μου, που έχει αυτή τη στιγμή 6 μήνες μετά υψηλό τίτλο αντισωμάτων, αυτός θα πάει να εμβολιαστεί? Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί έτσι δημιουργήσετε και μεγάλη, όπως είπαμε, εξελεκτική πίεση σε ό,τι αφορά την κοινότητα. Ο φίλος ο Γιάννης, όταν κάνουν τεστ στο δρόμο με καρεκλάκι και τραπέζι, τι περιμένετε μετά από τον κόσμο, να πάρει σοβαρά όλα αυτά? Πόσο δύσκολο είναι να πάρουν βανάκια ειδικά διαμορφωμένα, ούτως ώστε να γίνεται πιο σωστά η όλη διαδικασία? Δηλαδή, μα είπαμε, στο πεζοδρόμιο, λέει, μετά από ένα χρόνο ήμαρτον. Μα είπαμε και χθες άκουσα ότι σύστημα υγείας ότι είναι εμβολιασμοί. Υπόθηκε και αυτό. Χθες το άκουσα. Κανένας δεν μίλησε για δημόσιο σύστημα υγείας, εμβολιασμοί. Έπρεπε να γίνονται πώς? Όταν θα είχαμε κυρίως ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από κινητές μονάδες, οι οποίες να πηγαίνουν ακόμη μάλιστα και στη σπίτια. Μα εγώ έχω ρωτήσει από προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους κατάκητους? Πού είναι στη φάση να εμβολιαστούν? Ποιος... Ξέρετε τι κάνανε στη Χαλκίδα? Ποιος δηλαδή θα τους αναλάβει, κύριε Λύκο, θα πάρετε στην πλάτη σας τον κατάκητο συγγενή σας, με ό,τι ναι μπορεί να συνεπάγεται και για σας και για τον... Σαν τον ενία στην τρία. Μάλιστα, σαφές. Θα πάρω τον πατέρα μου για να μπορέσω να το σώσω στην πλάτη, προκειμένου να κάπου να βρω να κάνει εμβολιασμό. Στη Χαλκίδα, ξέρετε τι έγινε προχθές? Στη Χαλκίδα προχθές ζητούσανε γιατρούς, δηλαδή, να αποψηλωθεί το δύσμηρο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, ναι, όπου δεν έχουν εμβολιαστικό κέντρο, για να στελεχώσουν το εμβολιαστικό κέντρο της Χαλκίδας. Από τη Βόρεια Εύβοια στο κέντρο κάτω νότιο. Μάλιστα. Και το έχω ρωτήσει, λέω, πώς θα γίνει αυτός ο εμβολιασμός αυτών των ανθρώπων? Μα δεν υπάρχει ούτε εκεί. Βάλτε και το δικό δίκτυο Ιστιαία Χαλκίδα, καταλάβετε. Μάλιστα. Και τώρα χειμώνα. Και τώρα χειμώνα, σωστά. Κι πάγω. Φόβεται η Εύβοια στη μέση. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος, μήπως λοιπόν ισχύει αυτό που και ο κύριος Λύκος παλιότερα είχε πει, και εγώ σας έχω στείλει, δηλαδή αυτή η πρεμούρα, ακόμη και όσοι έχουμε νοσήσει, ενώ το κλειδί είναι τα τάφλια λεμφοκύτταρα? Ακριβώς, μα δεν έχουν γίνει. Τα τάφλια λεμφοκύτταρα, σας είπα και προηγουμένως, οι έρευνες είναι πιο κοστοβόρες και πιο χρονοβόρες. Εδώ τώρα το στοίχημα ποιο ήτανε? Όποια εταιρεία εμβολιαστική προλάβαινε και κόβε πρώτη το νήμα, δηλαδή έβγαζε το εμβόλιο, ουσιαστικά θα είχε πάρει, να το πω έτσι, τον ποντινά εκλαϊκευμένα όλο το χαρτί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι εταιρείες εισηγμένες και παίζονται χοντρά χρηματιστηριακά παιχνίδια. Το 15% μόνο των κρατών βασίζεται στο παραγωγικό κεφάλαιο. Το υπόλοιπο βασίζεται στο χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται από πίσω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, δεν είναι βαγή ιδρύματα.
Για πάμε λίγο στα φάρμακα. Το πρωί διαβάσαμε μια είδηση, κύριε Λυκό, εσείς την ξέρετε, ότι τα δύο συνθετικά αντισώματα που οδήγησαν σε μείωση 70% νοσηλιών και θανάτων πήραν κατεπίγουσα χρήση της συνδυαστικής αυτής θεραπείας από τον FDA, τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι από την εταιρεία Ελίλη, εκτός από τα μονοκλονικά. Πόσο αισιόδοξα μπορεί να είναι 70%, λέει βέβαια έτσι, για θεραπεία ήπια έως μέτρια, για να μην φτάσουν, όχι όλοι, οι ασθενείς υψηλού κινδύνου από 12 ετών και άνω στο να χρειαστούν νοσηλεία. Δεν είναι λίγο? Πάρα πολύ. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό, σας είπα και πάλι. Κάποτε σας είχα πει ότι ακόμα και 50% να έχουμε αποτελεσματικότητα για τα εμβόλια, μίλαγα τότε, είναι πάρα πολύ θετικό, όπως έχουμε και στη γρήπη. Και όμως τα εμβόλια της γρήπης θα κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Η Γερμανία αγοράζει 200.000 εμβόλια, 200.000 προς 2.000 ευρώ. Φάρμακα, όχι εμβόλια. Φάρμακα, ναι, προς 2.000 δολάρια. Μάλιστα. Όσο δηλαδή τα παίρνει, γιατί το κάνει η Γερμανία αυτό? Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, η Γαλλία τώρα και ο Καναδάς. Και βεβαίως. Μάλιστα. Και εμείς αυτό το συζητάμε και μαζί σας. Και είπα. Και εμείς το συζητάμε μαζί σας από τον Νοέμβριο αυτό. Βεβαίως. Μάλιστα. Πρέπει όλα τα όπλα να τα βάλουμε στα παρέτρα μας. Δεν είναι αντιτιθέμενα. Πάνε εκ παραλλήλου. Συνεργιστικά λειτουργούν. Συνεργιστικά. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι καταλαβαίνετε υπάρχει ένας βιομηχανικός πόλεμος. Μα δύο λεπτά όμως, δεν μας νοιάζει. Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Εγώ το καταλαβαίνω. Όλοι το ξέρουμε αυτό ότι υπάρχει στην οικονομία της αγοράς. Αλλά απ' την άλλη, με συγχωρείτε δηλαδή. Προληπτικά νοιαζόμαστε για τον υγιή πληθυσμό και καλώς. Δεν μας ενδιαφέρουν και αυτοί που νοσούν ή θα νοσήσουν. Αν μπορούμε να σώσουμε από αυτούς. Όπως είπατε σωστά, και εγώ θα το κάνω ακόμη πιο επώδυνο, δυστυχώς. Είναι 6.020 νεκροί. Εκ των οποίων οι 5.700 είναι από τον Νοέμβριο και μετά στην Ελλάδα. Για να καταλαβαίνόμαστε. Και οι περισσότεροι εκτός ΜΕΘ. Μάλιστα. Οι περισσότεροι είναι εκτός ΜΕΘ. Μάλιστα. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Επειδή εκτός ακούω κάποιους, να το υπενθυμίσω εγώ. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και μέσα Φλεβάρι. 3,5 μήνες είναι 5.700 νεκροί. Γιατί κάποιοι είναι κουκουρούκου μανταλάκια. Και λένε ότι πάμε καλά. Δεν είναι έτσι. Όχι, καλύπτονται, ξέρετε τι άλλο κάνουν. Εδώ έχουμε μάθει στην Ελλάδα να μιλάμε με απόλυτους αριθμούς. Απόλυτα αριθμοί, όχι με σχετικούς αριθμούς. Δηλαδή λένε, κοιτάξτε τι έγινε, εκεί πεθάνανε τόσες χιλιάδες. Άρα εμείς πεθάνανε τόσες χιλιάδες, είμαστε ευχαριστημένοι. Και το επικροτούμε αυτό όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Δεν λένε όμως τι πληθυσμό είχαν αυτοί και τι πληθυσμό έχουμε εμείς. Τι γυρασμένο πληθυσμό είχαν αυτοί και τι γυρασμένο πληθυσμό είχαμε εμείς. Πόσα γεωκομεία είχαμε εμείς και πόσοι είχαν εκείνοι με τους οποίους συγκρινόμαστε. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, μιλάμε με απόλυτους αριθμούς, που πολλές φορές ο απόλυτος αριθμός ενδεχομένως από πίσω του να κρύβει και ένα απόλυτο ψέμα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί θέλω να πάμε μετά στο κλείσιμο στη δική σας σε σχέση με τα τελευταία που έχουν ληφθεί. Λέει εδώ ένας ακροατής, και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το πούμε κι εμείς, αφού το μεταφέρει. Μήπως υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να ψαχτεί ή να μας ανακοινώνει οι επιτροπές και οδοί, κύριε Λύκο, μου λέει, το γεγονός ότι φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια κρούσματα σε γυροκομεία ανά τη χώρα? Δεν πρέπει να μας διευκρινίσει η υπεύθυνη πολιτεία αν τα κρούσματα αυτά είναι μετά από εμβολιασμούς πρώτη ή και δεύτερη δόση ή άνευ εμβολιασμών? Καταρχήν δεν υπάρχει φαρμακοεπαγρύπνηση. Πού δηλώνονται αυτά? Αν υπάρχουν, εγώ λέω, παρενέργειες, πού δηλώνονται αυτές? Είναι λογικό ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι σε υπηρεσία του ΕΟΦ θα πρέπει να υπάρχει η κίτρινη κάρτα. Πρέπει να υπήρχε όμως και σχετική. Ναι, για πείτε μου, εσείς πώς το ακούτε αυτό που λένε εδώ οι ακροατές? Δηλαδή ότι αφού έχουμε τόσα πολλά περιστατικά σε γυροκομεία, δεν θα έπρεπε, λέει, να διευκρινιστεί αν είναι άνευ ή με εμβολιασμό πρώτη ή και δεύτερη δόση? Εννοείται. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Αυτό σας λέω προηγουμένως. Είναι εκ των ουκάνευ. Όπως έπρεπε να είναι τα γυροκομεία, επειδή μιλάμε για ευπαθείς ομάδες, για ευπαθείς δομές, αν θέλετε, υπό αυστηρότατη επιδημιολογική επιτήρηση. Συχνά τεστ και έλεγχος και του προσωπικού. Υπό αυστηρότατη επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μπορεί να είναι υπέργυροι αυτοί οι άνθρωποι, τα τιμημένα γερασιά, θυμάστε που λέγαμε κάποτε, αλλά είναι ανθρώπινες ζωές. Πάντως, εμείς απευθύνουμε μια έκκληση σε συγγενείς ανθρώπων σε γυροκομεία. Αν έχουν εικόνα, να ενημερώσουν. Για να δούμε. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Ας γίνει με έναν τρόπο έτσι, έστω η φαρμακοεπαγρύπνηση. Να ενημερώσουν αν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης ή άνευ εμβολίου είναι περιστατικά, είναι καλό να το γνωρίζουν.
Ο Κυριάκος, θα του κάνω το χατήρι και μετά θα πάω στην αποφώνηση του κύριου Λύκου, είναι από την Εύβοια και λέει: πήγε ο Φθείος να ρωτήσει για εμβόλιο στη Λίμνη, στη Βόρεια Εύβοια, και του είπαν. Είναι που σας λέω. Α, και του είπαν: έχεις ραντεβού, αλλά Χαλκίδα, εκτός αν είσαι πιο βόρεια, να πας στο Βόλο. Δηλαδή να περάσεις απέναντι από τη Γλύφα, να πας στο Βόλο. Ωραία πράγματα. Να πάρεις καράβι, να περάσεις Σαρκίτσα και να πας στο Βόλο. Μάλιστα. Α, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα είχαν ανακοινωθεί στην αρχή? 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Γιατί τώρα μιλάμε για δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη? Μήπως, και γιατί δεν έγιναν τα εμβολιαστικά κέντρα? Μήπως γιατί από την αρχή δεν είχαμε προσωπικό, αλλά κυρίως γνωρίζαμε ότι δεν θα έχουμε και εμβόλια? Μάλιστα. Ερώτηση δική μου. Κύριε Λύκο, είπα τελευταία ερώτηση. Θα το κάνω το χατήρι όμως, γιατί μου έρχεται από πολύ μακριά το μήνυμα και θέλω να τα ακούσετε. Μάλιστα. Είναι ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμα από την ακτή Ελεφαντοστούν που σας ακούει τώρα. Μάλιστα. Οι Βορειανοί δηλαδή. Λοιπόν, για την περίπτωση της Τανζανίας, λέει, ξέρει κάτι ο κύριος Λύκος γενικά για την Αφρική? Ζω στην ακτή Ελεφαντοστούν στο ακροτήρι. Παρόλη την έλλειψη τεστ, προσέξτε τι λέει ο άνθρωπος, όλα είναι ανοιχτά. Η θάνατη είναι μηδενική. Με εισαγωγικά. Βέβαια ο πληθυσμός εδώ είναι νέος κυρίως, αλλά και πάλι. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται πρώτον αν έχουν, εδώ λειτουργούν και παράγοντες γεωγραφικής απομόνωσης, αν υπήρχε τουριστική περίοδος εκεί πέρα. Αν είναι αεροκατοικημένα, λέτε, εκεί που ζει ο φίλος μας ο Κώστας στην ακτή Ελεφαντός του. Αν είναι αεροκατοικημένα, μιλάμε για μικρό πληθυσμό, αν πήγανε αρκετοί τουρίστες από άλλες χώρες και φυσικά οι κλιματολογικές συνθήκες. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι ο ιός, ο χρόνος ημίσιας ζωής του, ότι μειώνεται όσο μειώνεται η υγρασία και αυξάνεται η θερμοκρασία παράλληλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για το κλείσιμο. Θα παρακαλέσω μη στέλνετε άλλα ερωτήματα όταν βγαίνει ο κύριος Λύκος και μερικοί ακόμη, βέβαια γίνεται χαμός. Αλλά κύριε Λύκο, εγώ λέω από το πρωί ότι το ερώτημα εδώ δεν είναι περισσότερο, λιγότερο, το lockdown πιο σκληρό, πιο μαλακό, ανά τρεις μέρες αλλάζει ή το ακορντεόν έγινε τώρα βεντάλια όπως μου γράψαν. Το ερώτημα το κρίσιμο είναι γιατί φτάσαμε πάλι εδώ, λέω εγώ. Έχετε άλλη γνώμη? Σας το είπα νομίζω προηγουμένως. Δεν ξέρω αν είναι ακορντεόν ή μπαντονεόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν μπορείς να βγάλεις διαφορετικό αποτέλεσμα όταν ξανά και ξανά κάνεις το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε μία εξίσωση, έχουμε τις μεταβλητές μας, δίνουμε τα ίδια νούμερα και περιμένουμε να βγάλω άλλο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Φωνάζουμε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή ξέρετε πόσο θα ξέρετε ποιο είναι το πόσο. Εντάξει, δεν μπορεί να τρελάθηκαν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις, άρα είναι πολιτική επιλογή, δεν γίνεται αλλιώς. Εννοείται ότι είναι πολιτική επιλογή, γιατί θα μπορούσαμε με 500 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα τέλειο σύστημα υγείας. Να έχουμε εθελοντές σε κάθε Δήμο, να έχουμε βάλει το παιχνίδι, να έχουμε αποκεντρώσει τις διαδικασίες του ΕΟΔΗ ή δυνατόν και σε επίπεδο νομού ή Δήμου, να έχουμε προσλάβει άτομα. Υπάρχουν τόσοι άνεργοι, γιατί δεν προσλαμβάνουν άτομα τα οποία να δουλέψουν εθελοντικά σε ό,τι αφορά την υγειονομική, την επιδημιολογική επιτήρηση. Να μπαίνουν από σπίτι σε σπίτι, πόρτα-πόρτα και να καταγράφουν. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. 500 εκατομμύρια δεν θα μας φύγει σε παραπάνω. Και εδώ μιλάμε ότι από τα lockdown το κόστος είναι, τιμένεται βέβαια, γιατί κάθε φορά μας λένε και διαφορετικά νούμερα, από 2,5 δις μέχρι 4 δις έχω ακούσει. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Και το ένα και αυτό θα γινόταν άπαξ. Τα 500 εκατομμύρια άπαξ. Όχι κάθε μήνα επαναλαμβανόμενα και επανακυλιόμενα. Δίνουμε 15 δις για την υγεία κάθε χρόνο. Μειώνονται 500 εκατομμύρια οι δαπάνες για την δημόσια υγεία. Και ξέρουμε ότι ύστερα από ένα χρόνο το κόστος όλο αυτό το lockdown θα είναι 24 δις. Και έρχομαι και λέω εγώ, γιατί δεν δίνεις ένα δις παραπάνω προκειμένου να θωρακίσεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με επιδημιολογική επιτήρηση, να απομονώσεις, να κάνεις σωστή ειχνηλάτιση, να απομονώσεις κατά κάποιο τρόπο τον ιό και ουσιαστικά εσύ να προηγήσεις το ιού. Και όχι να τρέχεις από πίσω του κάθε φορά με τα lockdown. Άρα μου λέτε το ίδιο να συμβεί και με τα σχολεία, να ρεώσουν. Εννοείται. Κανονικά μέσα έπρεπε να υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, ένα σε κάθε σχολείο, που να εξετάζει τα παιδάκια. Δεν είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ ξέρετε τι γίνεται. Επενδύουμε σε δημόσια τάξη και όχι σε δημόσια υγεία. Δηλαδή πώς θα τους επιβλέψουμε, πώς θα τους μαντρώσουμε μέσα. Δεν γίνεται έτσι.
κυνηγάμε την ουρά μας. Επειδή, κύριε Λύκο, μας το έχετε πει και εσείς, η εμφάνιση της επιδημίας έχει ένα σχήμα οξύκορφο. Ανεβαίνει και ξαναπέφτει. Ναι, οξυκόρυφο. Ναι, είναι οξυκόρυφο. Εντάξει. Λοιπόν, καλά κάνετε και διορθώνετε. Μήπως συνδυαστεί η κάμψη, όποια κάμψη, σε 2,5, 3, 4 εβδομάδες, να μην πω εγώ 2 μήνες. Με το καλοκαίρι. Ναι, και μας πούνε ότι, παιδιά, είδατε χάρη στις καραντίνες πως εξαφανίστηκε η νόσος, ενώ δεν θα είναι και η ουσία. Και τέλος πάντων, λέει πολλοίς κόσμος, αν ξαναμπούνε με στα σπίτια, για παράδειγμα στο Κλινονάστι, είναι 4 εκατομμύρια κόσμος χοντρικά στην Αττική, δεν ξαναπάμε στην ενδοοικογενειακή λίμωξη. Τα παιδιά δηλαδή. Ακριβώς, μα είναι δεδομένο. Τα παιδάκια τώρα που ήταν έξω και που έρχονταν το απόγευμα από το σχολείο και ήταν οι λίγες ώρες που έμεναν στο σπίτι, τώρα θα μείνουν μέσα στο σπίτι συνέχεια και θα έχουμε ενδοοικογενειακές μολύνσεις λόγω εγκλεισμού. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και βγαίνουν κάποιοι, αν είδατε, συνάδελφοι, καθηγητές κτλ. Και λένε ότι ενδεχομένως την πρώτη εβδομάδα, μπορεί και τις δύο πρώτες εβδομάδες, παρότι πήγαμε σε lockdown, να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Και εν συνεχεία θα ισορροπήσει, ξέρετε, η όλη κατάσταση, η καμπύλη. Μάλιστα. Το έχει υποθεί, λέγεται από χθες. Γιατί γίνεται αυτό? Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Λυκό. Πάντα έχουν ενδιαφέρον οι συνομιλίες μαζί σας. Αν κρίνω εδώ από τα μηνύματα, να είναι καλά ο φίλος ο Κωστής στην Ακτή Ελεφαντοστούν. Έχει χαιρετίσματα για τον κύριο Λύκο. Να είναι καλά. Ευχαριστώ. Εκεί που είναι. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μου, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά σε αυτή τη λέλαπα της προστασίας της δημόσιας υγείας, που είναι ένα αγαθό, δεν πρέπει να ξεχνάμε το αγαθό της ατομικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων. Το κρατώ αυτό που είπατε. Αυτός είναι και ο επίλογος. Καλή σας ημέρα.